Να δούμε όμως τώρα αυτή την φάση με τον Μπαντή που κάνει λάθος ευκαιρία για το 1-0 και το πραγματοποιεί ο Μανιάς. Τραγικό σφάλμα από τον Μπαντή στην αντίδρασή του εκτός περιοχής, όπου αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να διώξει με τα χέρια. Επιχειρεί να διώξει με το κεφάλι, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω και ο Μανιάς που ακολουθεί τη φάση την εκμεταλλεύεται κατά τρόπο ιδανικό, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του από το τρίτο μόλις λεπτό. 1-0 για τον ΠΑΣ με τον Μιχάλη Μανιά. Δούμε τώρα την προσπάθεια. Πέναλτι. Είναι ο Στυλιαράς στην ανατροπή από τον Στρούνα και κάρτα στον παίκτη του ΠΑΣ. Στον 38ο λεπτό, ευκαιρία για τον Αστέρα να ισοβαρίσει. Ο Γιάννου που εκτελεί τώρα, η μπάλα στα δίκτυα, 1-1. Έκτο γκολ για τον Απόστολο Γιάννου και ο Αστέρας στον 39ο λεπτό, με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του επιθετικού του, ισοβαρίζει 1-1. Ιγκλέσιας, ο Λανθαρότε. Και τρέχει στην επίθεση ο Αστέρας με 6 παίκτες στο γύρισμα. Η μπάλα φτάνει στο Γιάννου, γκολ! Ανατροπή για τον Αστέρα Τρίπολης στο 81, 7ο γκολ για τον Απόστολο Γιάννου και ξέφρενη πανηγυρισμή για τους παίκτες του Αστέρα, οι οποίοι το ψάχνανε στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου αυτό το γκολ και ήρθε από τον μόνιμο σκόρερ τους στο φετινό πρωτάθλημα, από τον κορυφαίο του σκόρερ στο φετινό πρωτάθλημα, τον Απόστολο Γιάννου.